για το σύνολο των προβλημάτων που έχει κάθε Δήμος, εμείς εστιάσουμε πέρα από τα θέματα και τα αιτήματα τα οποία μας εκπροσώπησε επάξια ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κ. Καϊθεζίδης, θέτοντας όλα τα θέματα και όλα τα προβλήματα και προτείνοντας και λύσεις ταυτόχρονα. Εμείς εστιάσαμε συγκεκριμένα σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει ο Δήμος Δέλτα. Δυστυχώς ο Δήμος Δέλτα, το λέω με τα λίγη, είναι σκεπασμένος με την ατομία και την εγκληματικότητα. Και αυτό το λέω για τον λόγο ότι έχουμε ένα μεγάλο τμήμα των Ρωμά στον οικισμό Αγία Σοφία, που ενώ ο πληθυσμός που είχε οριστεί για να είναι στην περιοχή ήταν γύρω στους 1.200, σήμερα δυστυχώς, και πάλι το λέω με τα λίπης, είναι γύρω στους 3.500 με 4.000, που είναι κόσμος που πήγαινε έρχεται. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο κομμάτι, δεδομένου ότι ο καπιτοσυντριακός δήμος μας, ο Εχέδωρος, περισσότερο με Μαγνησία Διαβατά και μετά το Καλοχώρι και Σύρδος, έχουν πάρα πολλά προβλήματα λόγω της κατάστασης αυτής. Θέσαμε τα προβλήματα στον Υπουργό. Φυσικά τον ευχαριστούμε για την ενίσχυση των συγκεκριμένων, της συγκεκριμένης ομάδας όπια, που από ό,τι είδαμε στον Δήμο θα έχουμε γύρω στα 100 άτομα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα ζητήσαμε μια επιπλέον ενίσχυση αστυνομικών τμήματων, γιατί δυστυχώς ο Δήμος Δέλτα έχει ένα μόνο αστυνομικό τμήμα. Και αυτό είναι το αστυνομικό τμήμα της Σύρδος. Οπότε ετηθήκαμε την ενίσχυση των αστυνομικών τμήματων. Είμαστε δίπλα σε αυτές τις ενέργειες φυσικά και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Από εκεί και πέρα ο αριθμός των αστυνομικών οργάνων είναι περιορισμένος. Θέσαμε το θέμα και της εταιρείας Security, που δυστυχώς μπαίνουμε στην διαδικασία να το επιβλέπουμε και αυτό. Να σας ενημερώσω ότι πριν λίγες ημέρες μέσα στα δημοτικά σχολεία των Διαβατών, στα τρία δημοτικά σχολεία, βρήκαμε φωτιά πυρκαγιά. Έκοψαν. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να εισβάλλουν μέσα στο χώρο. Μας κάλεσαν οι δάσκαλοι και μας ενημέρωσαν για το πρόβλημα αυτό. Οπότε βλέπουμε και το έθεσα το θέμα στον Υπουργό για το θέμα των ιδιωτικών εταιριών security. Από εκεί και πέρα ενημέρωσαμε. Είναι ένα παραπάνω και το θέμα της ΒΠΕΣ και της άτυπης βιομηχανίας στο Καλοχώρι είναι ότι αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές δεν μπορούν να αστυνομηθούν. Είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση της αστυνομίας. Και επίσης το άλλο το θέμα που φυσικά τους περιμένουμε, περιμένουμε γύρω στους 9 δημοτικούς αστυνομικούς, ετηθήκαμε πάλι μέσω του Υπουργού να μπορούν να γίνουν όσο με τον περισσότερο άτομα, να συνδράμει το έργο αυτό το συγκεκριμένο. Και ενημερώσαμε τον Υπουργό ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και θεωρούμε ότι θέλουμε επιπλέον συνέργειες και συνεργασίες για να μπορέσουμε τουλάχιστον να προστατεύσουμε αυτό το ένα μορφό της ασφάλειας των πολιτών. Για να νιώθουν καλά οι πολίτες μας.